Θρησκευτική εορτή και συγχρόνως και εθνική και εορτή της παιδείας και των ελληνικών γραμμάτων και των τεχνών. Κατά τους αρχαίους χρόνους, οι άνθρωποι ευρίσκοντος στο σκοτάδι της άγνοιας περί των πνευματικών πραγμάτων, καθότι απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό,
τον πλάστη και δημιουργό του παντός. Πανταχούμεν είδωλα, θεοί δε εν αυτής ουδαμού, ως λέγει ο βασίλειος Σελευκίας. Η ειδωλομανία διεύθυρε λαούς, φυλές, ανθρώπους και έθνη. Η ανθρωπότητα ζούσε στο σκότος, στην πλάνη και στην ειδωλολατρία χιλιάδες χρόνια. Οι Έλληνες φιλόσοφοι, ζητούντες την αλήθεια, κατενόησαν το ψεύτος αυτής και την ολέθρια επίδρασή της επί των κοινωνιών, δεν μπορούσαν όμως να οικοδομήσουν οικοδόμημα νέο και στερεό δια του ανθρωπίνου λόγου, καθότι άλλοι λαοί, φυλές και γλώσσες δίδασκαν αντίθετα του ορθού λόγου. Η διδασκαλία τους ήταν διδασκαλία ανθρώπων και η σοφία τους δεν είχε στερεά θεμέλια. Δια τούτο ο Πλάτων ζητούσε βεβαιότερο τι όχημα ή λόγο την άθειον, όπως ασφαλέστερο και μάλλον ακινδύνος διέρθητής των βίων του. Το πλήρωμα του χρόνου. Ελληνισμός και χριστιανισμός είναι οι δύο πτέρυγες με τις οποίες οι κοινωνίες και τα έθνη ανέρχονται στο ύψος των υψηλών αρχών και ιδεών και δημιουργείται άρρηκτα συνδεδεμένα η ηθική κατά Χριστό ζωή και ο αληθινός ελληνικός πολιτισμός. Οι νόμοι του Μωυσέως, ως και η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, έγιναν παιδαγωγοί εις Χριστόν, ο οποίος με την επιγείης παρουσία του έμελε να σώσει την ανθρωπότητα και να ενώσει αφότερα εις εν. Οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες περίμεναν τον βασιλέα, τον δίκαιον και σώζοντα. Η χριστιανική θρησκεία ζωγονεί την καρδιά και παρέχει τη χάρη και τη δύναμη στον άνθρωπο να γνωρίσει τις αλήθειες του Ευαγγελισμού της εν Χριστώ σωτηρίας. Η δε ελληνική παιδεία αναπτύσσει τη διάνοια και οξύνει και μορφώνει τον άνθρωπο. Η χριστιανική θρησκεία και ο ελληνισμός δεν αντιτίθεται, αλλά τον αντίον συμφωνούν δια ένα κοινό αποτέλεσμα, την πνευματική και ηθική μόρφωση του ανθρώπου της, της κάθε εποχής και μάλιστα των νέων και νεανίδων, φερέλπιδων της φυλτάτης ημών πατρίδος. Οι Έλληνες τρεις ιεράρχες, των οποίων σήμερα τη μνήμη τους τιμά η Εκκλησία μας και η παιδεία μας, έγιναν μύστες με την χάρη του Θεού, στην ουσία και στο βάθος του χριστιανισμού και ένωσαν την ελληνική παιδεία και τη διανόηση μεταυτού. Κι έτσι έγιναν οι μεγάλοι διδάσκαλοι του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους και οι μεγάλοι ευεργέτες του έθνους και των ελληνικών γραμμάτων και της οικουμένης οι φωτιστές. Αγαπητοί μου, φερέλπιδες, μαθητές, μαθήτριες, σπουδαστές, σπουδάστριες, φοιτητές και φοιτήτριες, η χάρις, το έλεος και η αγάπη του πρώτου και μεγάλου διδασκάλου, του Ιησού Χριστού, διαπρεσβειών των Αγίων και ενδόξων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας και του γένους μας, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, να πληρούν τις αγνές ψυχές σας ως φερέλπιδες νέοι και νέες, να έχετε την οσμή των αγαθών έργων, να αγαπάτε την πατρίδα μας, της οποίας ουδέν υπάρχει τιμιότερο και αγιότερο, και ως οι ναύτες του Οδυσσέως, κλείετε τα αυτιά σας στις ειρήνες του ψεύδους και στις πλάνες του κόσμου τούτου. Στους διδασκάλους του γένους εύχομαι τα κράτηστα. Μετευχών πατρικών, ο Μητροπολίτης, ο Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας Παΐσιους. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλασσόμενη η δόξα τα πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
Χριστέ, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και χρόνια πολλά, Νικόλα μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Μαστοβίδη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στον εκπαιδευτικό κόσμο. Αρχιεπίσκοπο και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Αμφιλοχείου Πρεσβυτέρους και Πάσης, σε Χριστό ημών αδελφότος. Όσο η Θεία Λειτουργία προς τιμήν των τριών ιεραρχών συνεχίστε στην Παναγία τη Χαριτωμένη, ο Σύλλογος, ο Δραστήριος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου χώρας είναι εδώ στην αίθουσα της Παναγίας και Χαριτωμένης και ετοιμάζει τι, κυρία Αντωνοπούλου μου. Καλημέρα σας και του χρόνου. Ετοιμάσαμε κεράσματα για τους δασκάλους, τους διευθυντές, τους παπάδες μας και τους επίτιμους καλεσμένους και τους μαθητές να έρθουν να κεραστούν για την ημέρα. Και έχουμε τι, τι εδέσματα έχουμε. Έχουμε ετοιμάσει λουκουμάδες, τηγανίτες, ψωμί, λάδι, ντομάτα παραδοσιακά, κουλουράκια, ελιές, κέικ, παξιμάδια, τυροπιτάκια. Και του πουλιού το γάλα δηλαδή που λένε, έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, και να σας γνωρίσω λίγο θέλω. Μαρία Δράκου, Ευδοξία Έλληνα, Πόπη Πλάτσι, Αντωνοπούλου Παρασκευή, Κατερίνα Σκουτέλη, Σεβαστή Καρβούνη, Σκελά Ειρήνη. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Και να είστε πάντα δραστήριες. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.